Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Μ' αρέσουν τα δώρα. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό? Ο μπλουζάρα από τους 126 Clothing, hardcore φίλε μου. Ωραίο. Άραγε μου κάνει το νούμερο. Ναι ρε φίλε, έτσι είναι τα πράγματα. Αχ, καφεδάκι μας. Λοιπόν, φίλες μου και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ορίσατε σε μια καινούρια εκπομπή της τρίλεπτης τρίτης. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε τα τουατζίδικα θέματα, όπου δίνουμε απαντήσεις στις δικές σας ερωτήσεις. Και συνήθως απαντάμε, συνήθως, μέσα σε 3 λεπτά, που λέει ο λόγος. Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης, tattoo artist από τον Νίκο Tattoo Crew στη Δημητρίου Γούναρη, στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή. Ιδιαίτερη εκπομπή γιατί θα μιλήσουμε για νούμερα. Και όχι για τα νούμερα που κυκλοφορούν στην παραλία με κάτι τατουάζ, αλλά θα μιλήσουμε για νούμερα, για πραγματικά γεγονότα. Λοιπόν, για να μην χρονοτριβούμε όμως, τη σημερινή ερώτηση της τρίλεπτης τρίτης μας τη στέλνει η Μαρία Κούτς στο λογαριασμό μου στο Instagram, η οποία μας γράφει: Χρήστο, γεια σου και πολλά συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Δεν χάνω επεισόδιο. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σκέφτομαι να κάνω ένα τατουάζ. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος προβληματισμός μου είναι ότι φοβάμαι ότι θα το μετανιώσω. Έχεις κάποιο σχέδιο ή σημείο που μπορείς να μου υποδείξεις? Μαρία μου, ωραία ερώτηση. Λοιπόν, για να σε διευκολύνω Μαρία μου, σήμερα θα το πάμε λίγο αλλιώς το θέμα. Ωπα, κορονοϊός. Σήμερα θα το πάμε λίγο διαφορετικά το θέμα και θα σου δώσω πολλά νούμερα, πολλά στατιστικά για να σε βοηθήσουν ίσως να πάρεις τη μεγάλη απόφαση και να κάνεις το πρώτο σου τατουάζ. Πάμε να βάλουμε 3 λεπτά στο χρονόμετρο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και φύγα. Λοιπόν, Μαρία μου, επειδή είναι το πρώτο σου τατουάζ και λίγο πολύ το σκέφτεσαι, άκου να δεις λίγο τι γίνεται με τα τατουάζ. Σήμερα λοιπόν θα σου δώσω πάρα πολλά στοιχεία γύρω από τα τατουάζ, τα οποία ίσως σε βοηθήσουν να βγάλεις ένα συμπέρασμα για τον κόσμο των τατουάζ. Λοιπόν, Μαρία μου, δεν χωράει καμία αμφισβήτηση ότι τα τατουάζ στις μέρες μας έχουν γίνει πάρα πολύ mainstream. Μεγάλη μερίδα του κόσμου έχει τατουάζ, είτε σε κρυφά σημεία είτε σε φανερά σημεία, και πλέον το να χτυπήσει κάποιο τατουάζ δεν θεωρείται ταμπού. Και να θυμάσαι ότι αυτή η μορφή τέχνης ήδη κουβαλάει στην πλάτη της πάνω από 6.000 χρόνια. Επομένως δεν χρειάζεται άγχος, δεν χρειάζεται να φοβάσαι να μπεις μέσα σε ένα tattoo studio και να ζητήσεις πληροφορίες. Δεν δαγκώνουμε. Πάμε όμως να δούμε μερικές πληροφορίες γύρω από τα τατουάζ. Το ήξερες ότι το 17% όσων έχουν τατουάζ το έχουν μετανιώσει? Και ο κύριος λόγος που έχουν μετανιώσει για κάποιο από τα τατουάζ τους είναι γιατί έχουν κάνει τατουάζ κάποιο όνομα. Επομένως, έχω και κάποιο βιντεάκι σχετικό με τατουάζ ονόματα. Δες το, θα σε βοηθήσει πάρα πολύ για να μην πάρεις τη λάθος απόφαση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν πάνω από 20.000 tattoo studio και στην Ελλάδα πάνω από 500. Και κάθε μέρα που περνάει στην Αμερική, ένα καινούριο tattoo studio ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό. Το ήξερες ότι η λέξη tattoo ήταν η πιο αναζητήσιμη λέξη σε ολόκληρο το διαδίκτυο το 2002? Οι Αμερικάνοι με ηλικία 18 έως 29 ετών, το 36% έχει έστω και ένα τατουάζ. Από αυτούς, το 70% έχει πάνω από ένα τατουάζ και το 20% έχει πάνω από 5 τατουάζ. Το 72% έχει τατουάζ που είναι συνήθως κρυμμένα κάτω από ρουχισμό. Από αυτούς που έχουν μετανιώσει για ένα τατουάζ, η μεγαλύτερη μερίδα είναι γυναίκες. Γιατί ρε Γιώργο, γιατί. Το 2012, το 21% του γενικού πληθυσμού της Αμερικής είχε έστω ένα τατουάζ. Τουλάχιστον το 30% όλων των φοιτητών στην Αμερική έχει τατουάζ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ηλικίες 30 έως 39, το 35% έχει τατουάζ.
Το πιο συνηθισμένο μέρος για ένα τατουάζ στις γυναίκες είναι ο αστράγαλος, με ποσοστό 27%, ενώ για τους άντρες είναι ο ώμος, με ποσοστό 34%. Από αυτούς που έχουν μετανιώσει για κάποιο τατουάζ, μόνο το 5% αποφασίζουν να το σκεπάσουν με ένα άλλο τατουάζ. Σε μια μεγάλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία, το 47% των αφαιρέσεων τατουάζ με λέιζερ χρειάστηκε τουλάχιστον 10 συνεδρίες και το 26% χρειάστηκε πάνω από 15. Στην Αμερική πάλι, το 11% των ηλικιωμένων έχουν τατουάζ. Ναι, καλά άκουσες παππού! Για την Αμερική η τιμή εκκίνησης των τατουάζ είναι στα $50, ενώ η κάθε επιπλέον ώρα στοιχίζει συνήθως $150. Το 31% των ατόμων με τατουάζ είπαν ότι τους κάνουν να νιώθουν sexy. Oh mama, oh I feel so sexy. Το 29% είπε ότι τους κάνει να φαίνονται πιο επαναστάτες. Viva la Repubblica! Ενώ το 5% είπε ότι τους κάνει να νιώθουν πιο intellectual. Από αυτούς που ψάχνουν να κάνουν ένα καινούριο τατουάζ, το 49% πιστεύει ότι καλή φήμη ενός tattoo studio ή η δουλειά ενός καλλιτέχνη είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας. Το 43% θέλει ένα τατουάζ το οποίο να έχει ένα προσωπικό νόημα. Και μόνο το 8% πιστεύει πως ο χρηματικός παράγοντας είναι πιο σημαντικός, δηλαδή η τιμή ενός τατουάζ. Το 42% δεν πιστεύει πως ένα τατουάζ σε κάνει λιγότερο ελκυστικό, ενώ το 24% πιστεύει ότι σε κάνει ελκυστικό. Και το υπόλοιπο 22% δεν σε κάνει ελκυστικό καθόλου. Το 36% των βετεράνων πολέμου και όσων υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις στην Αμερική έχουν τατουάζ. Επίσης το 69% των Αμερικάνων πιστεύει ότι αν έχεις κάποιο τατουάζ δεν σε βλέπουν σαν άτομο του περιθωρίου. Ενώ το 32% όσων έχουν τατουάζ στην Αμερική θέλει κι άλλο τατουάζ. Σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, το 15% του πληθυσμού των ανδρών έχει τατουάζ, ενώ το 13% των γυναικών στο γενικό πληθυσμό έχουν έστω και ένα τατουάζ. Α, και ένα τελευταίο στοιχείο να σου δώσω. Σε ετήσια βάση, οι Αμερικάνοι ξοδεύουν 1,65 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο σε τατουάζ. Μαρία μου, αυτά ήταν κάποια στοιχεία που αφορούν τα τατουάζ γενικότερα. Οι περισσότερες μελέτες, ωστόσο Μαρία μου, γίνονται στην Αμερική. Και αυτό είναι πολύ φυσικό, καθώς ο πληθυσμός είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι στην Ελλάδα και η αγορά πολύ μεγαλύτερη. Μαρία μου, ξέρω ότι δεν απάντησα ακριβώς την ερώτησή σου, αν και έχω κάνει βιντεάκι σχετικό με το πώς να επιλέξεις το πρώτο σου τατουάζ, θα βάλω και ένα link κάτω στην περιγραφή, δες το, σε ενδιαφέρει. Εύχομαι κάποια από τα στατιστικά που σου έδωσα να σε διευκολύνουν ως προς τη σκέψη σου για το τατουάζ γενικότερα σαν φιλοσοφία, σαν θεωρία και τα στατιστικά που περιβάλλουν αυτό το χώρο. Τώρα, για σένα που μας παρακολουθείς, σένα σε βλέπω και έχεις κάποια ερώτηση, τατουατζίδικης φύσεως, ας την εδώ πιο κάτω στα σχόλια και θα χαρώ πάρα πολύ και να τη διαβάσω και γιατί όχι να την απαντήσω σε ένα καινούριο βιντεάκι. Αν το περιεχόμενό μας σου αρέσει, κάνε μας ένα like, πάντα το γουστάρουμε. Για να μην χάσεις κανένα άλλο επεισόδιο της Τρίλεπτης Τρίτης, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι και μαζί με το καμπανάκι θα ενημερώνεσαι πάντα για οτιδήποτε φρέσκο βγάζω. Να σας ευχαριστήσω θερμά όλους που ήσασταν μαζί μου για ένα ακόμα επεισόδιο της Τρίλεπτης Τρίτης. Τα λέμε την επόμενη φορά σε ένα ολόφρεσκο καινούριο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Τέλειο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το δουλάκι. Θες να μου κάνει το νούμερο?